Φίλες και φίλοι, και έφτασε η ώρα για το μεγάλο main event. Hero Legend 2014 από την Κίνα. Πολύ Τζινάν. Και μέσα του αντένα θα δείτε τον Μιχάλη Ζαμπίδη στον τεπούτο του για το 2014. Iron Mike Ζαμπίδης, και να η επίσημη παρουσίασή του από τους Κινέζους διοργανωτές. I have 174 fights. I have 153 wins and 86 KOs. And I hope to give you one very strong and spectacular fight. 174 αγώνες, 153 νίκες, 86 KO από τον Μιχάλη Ζαμπίδη, τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή kickboxing. Σε όποια γλώσσα και αν τα πεις, τα νούμερα αυτά είναι. Τα knockout μετράνε και είναι τόσα πολλά. Όμως εδώ είναι ο αντίπαλός του. Ο Κινέζος Μιχάλης Ζαμπίδης. Ξουγιάν, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Κίνα τα τελευταία χρόνια. Ένας εξαιρετικός αθλητής με καταβολές στο Muay Thai, 1.84 boy. Σημαντικό θέμα για όσους αντιπάλους. Για την απόσταση σίγουρα. 40 αγώνες, 27 νίκες, 16 KO. Και σε λίγο θα απολαύσουμε τον Μιχάλη Ζαμπίδη στην είσοδό του για πρώτη φορά με διαφορετική μουσική από αυτή που βγαίνει όλα τα χρόνια στο εξωτερικό. Ήταν το τζεμπέτικο της Ευδοκίας. Θα μου επιτρέψω να πω, είχε πιάσει ένα τριχύλα στη Μελβούρνη το 2008 όταν τον είχα δει. Δεν το είχα βιώσει ποτέ ζωντανά στο εξωτερικό. Πραγματικά είδα, χώρο, είδα κόσμο να χορεύει τζεμπέτικο στην κερκίδα από τους ομογενείς. Σήμερα όμως ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει ετοιμάσει κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούριο για τους φανς του. Γι' αυτό θα μας παρουσιάσει αμέσως τώρα. Θα το μεταφράσω στα κινέζικα. Πρόκειται να βγει με Βαγγέλη Παπαθανασίου και Μυθοθεία. Ένα σπουδαίο κομμάτι από τον τεράστιο Έλληνα μουσικό συνθέτη, τον μεγαλύτερο. Το οποίο παρουσιάστηκε στους τίτλους του Ολυμπίου Διός. Και υπό τους ήχους της Μυθοθείας του Βαγγέλη Παπαθανασίου έρχεται ο Iron Mike. Ένα ιστορικό κομμάτι από τον μεγαλύτερο Έλληνα μουσικό συνθέτη. Το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε ώστε να συνοδεύσει τη διαστημική αποστολή της NASA 2001, Οδύσσια στον Άρη. Σήμερα συνοδεύει τον Μιχάλη Ζαμπίδη στο ταξίδι του, το παρθενικό του ταξίδι στην Κίνα. Ας το απολαύσουμε. Του και ο δάσκαλος δασκάλων Γιώργος Μάλιος. Τον είδαμε στους δέκτες μας και ακολουθεί ο δάσκαλος Μιχάλης Ζαμπίδης, ο μεγάλος Έλληνας πρωταθλητής. Με την ελληνική σημαία στο στήθος, ο Μιχάλης Ζαμπίδης σε ακόμα ένα αγώνα στην καριέρα του. Σπουδαία επιτεύγματα τον μεγαλύτερο Έλληνα kickboxer όλων των εποχών, ο οποίος ανεβαίνει στο ring. Αλλά χειροκροτούμενος βεβαίως, όπως είπε και εσύ, σπουδαίος δάσκαλος, ο Γιώργος Μάλιος, στην τέταρτη συνεργασία του με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, ο δάσκαλος των δασκάλων, όπως πολύ σωστά τον αποκαλούν, καθώς τα μεγαλύτερα ονόματα έχουν περάσει από τα δικά του χέρια. Για μένα είναι μόνιμη συνεργασία, καθώς τις βάσεις έβαλε ο δάσκαλος. Από μικρό παιδί άλλωστε τον έχει στα χέρια του, τον γνωρίζει πολύ καλά. Να ο Γιώργος Μάλιος, συνώνυμος με το ελληνικό kickboxing, θα μου επιτρέψει, συνώνυμο. Εννοείται. Εννοείται. Μιχάλης Ζαμπίδης, έτοιμος για μια σπουδαία αναμέτρηση, το main event της Hero Legends 2014, της σπουδαίας αυτής κινέζικης επαγγελματικής διοργάνωσης. Και ακόμα μια ζώνη, και μια ζώνη πολύ βαριά, γιατί το χρυσάφι επάνω της είναι καθαρό, κυριολεκτούμε, καθαρό χρυσάφι. Στη χρυσή ζώνη του Hero Legend που δίνεται από τους διοργανωτές τον νικητή. Για πρώτη φορά ολόκληρη ζώνη. Για πρώτη φορά πιστεύω ολόκληρη ζώνη σε επαγγελματική διοργάνωση. Ολόκληρη ζώνη, η αξία της είναι αμύτητη. Και η θεσμική αλλά και η πραγματική. Και αυτός είναι ο Ξουγιάν. 26 χρονών. 2013 WBC Muay Thai World Content Belt κάτοχος. 2012 έχει κερδίσει τον τίτλο Hero Legends.
Έχει παίξει σε K1 το 2009 που κέρδισε με KO τον Ιάπωνα πρωταθλητή Νακασίμα. Είναι ο γνωστός που γίνεται γυναίκα όταν βγαίνει. Σωστά, έχει πάει και αυτός νοκάτ από τον Ζαμπίδη. Που έχει πάει και αυτός κάτω από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Και είναι ένας αντίπαλος που τα ονόματα που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν προκαλούν ήλικο σε άλλους. Ο Ζαμπίδης είναι ένας από αυτούς που προστίθεται πλέον. Έχει παίξει με τον Μπουακάο Πορπραμούκ και έχει ιτηθεί. Αλλά και με άλλα πολύ, πολύ μεγάλα, σπουδαία και τεράστια ονόματα του παγκοσμίου ελληνικού. Τον Γιοσεκίρο Κίτο των Ιαπωνέζων τον είδαμε στην Αθήνα να παίζει στα ρεζερβέ φάιτ με τον Αμπραχάμ Ροκένι, τον Ισπανό, από τον οποίο επίσης ζητήθηκε ύψος 1,84, κάτι το οποίο σημαίνει απόσταση βεβαίως όταν παίζει με αντιπάλους στο ύψος του Μιχάλη Ζαμπίδη. Εάν μπορείς βέβαια να κρατήσεις απόσταση, καθώς το στυλ παιχνιδιού του Ζαμπίδη είναι μεσαία κοντινή απόσταση και πολλή πίεση. Και άλλωστε όλη τη ζωή ο Ζαμπίδης, απαρχή τον Γιώργο Μάλιο, προπονείται με τέτοιους αντιπάλους και για τέτοιους αντιπάλους, μια και ελάχιστοι έφτασαν να παίζουν στο ίδιο ύψος, οπότε ξέρει πολύ, ακριβώς, πολύ καλά ακριβώς τι να κάνει. Να, ο Γιώργος Μάλιος, είχα πολλά χρόνια να τον δω σε ταξίδι στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι το απέφευγε. Τώρα βέβαια ο στόχος ήταν πολύ μεγάλος και δεν μπορούσε να απουσιάζει. Άφησε τον νεογέννητο εγγονό του, να ξέρεις, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Γιώργο Μάλιο. Πρωτοχρονιάτικα να αφήσει τον μικρό Γιώργο Μάλιο, έτσι. Τις ευχές μας για τον νεογέννητο. Ακούσαμε κάποιες εντολές από τον Γιώργο Μάλιο σε κάθε κίνηση πίσω. Ουσιαστικά του δίνει την κατεύθυνση να έχει αυτό στο ρυθμό. Χριστοτίθιστες όταν μιλάμε για δύο αντιπάλους που έχουν μεγάλη διαφορά ύψους, όπως γίνεται και τώρα με τον Μιχάλη Ζαμπίδη και τον Ξουγιάν. Ο Μιχάλης πρέπει να ακολουθήσει τη γνωστή τακτική του, πολύ καλή μέση, να σπάσει απόσταση και να αρχίσει να δουλεύει μεσαία και κοντινά χτυπήματα. Τα αγκίστρωτά του χτυπήματα, που βέβαια αυτό είναι και το ατού του. Και κυρίως να προσέξει το ατού του, κυρίως που είναι τα γόνατα, με αθλητές που προέρχονται από το ΤΑΕ, που ο Μιχάλης παραδοσιακά είχε μια δυσκολία με αθλητές που έχουν τέτοιο στυλ αγωνιστικό από το ΤΑΕ λόγω των ποδιών, αλλά σίγουρα είναι κάτι που το έχει δουλέψει. Διότι η εμπειρία του Μιχάλη Ζαμπίδη, που κοιτάει στα μάτια τον Γιώργο Μάλιο για τις τελευταίες εντολές, είναι τεράστια. Γιώργος Μάλιος, η Τόνια Φουσέκη, η μάνατζερ του Μιχάλη Ζαμπίδη όλα τα χρόνια. Δίπλα του σε αυτό. Η μάνατζερ του Μιχάλη Ζαμπίδη, η Τόνια Φουσέκη. Το μεγάλο ταξίδι. Η παρουσίαση με όλες τις τιμές, γιατί επαναλαμβάνουμε, μιλάμε για την ζώνη του Hero Legend. Το Golden Championship, τη χρυσή ζώνη του Hero Legend. Ό,τι μεγαλύτερο έχει να προσφέρει αυτή η διοργάνωση σε οποιονδήποτε αγωνίζεται. Που του δίνει μια παγκόσμια και χρυσή λάμψη, βεβαίως, έτσι. Είναι ένα στήλος που το θέλει πάρα πολύ ο Μιχάλης, καθώς με αυτόν τον τρόπο ανοίγει την κινέζικη αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τους υπόλοιπους Έλληνες πρωταθλητές. Και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό να αρχίσει το 2014 με ζώνη, νίκη, γιατί έπειτα από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει ένα σπουδαίο αγώνα στη Ρωσία. Πρώτη του Φλεβάρη και ο Αντένα θα είναι εκεί. Ο Μπατού Κασίκοφ περιμένει με τη ζώνη τη μέση για τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Για τη ρεβάνς. Μεγάλη ρεβάνς. Η εθνική ύμνη των δύο χωρών. Πρώτα αυτός της Κίνας, όπως ανακοίνωσαν και οι διοργανωτές, αλλά τελικά είναι ο ελληνικός. Μιχάλης Ζαμπίδης, τι να πρωτοπεί κανείς για τον κορυφαίο pound for pound Έλληνα kickboxer, ο ύμνος της Κίνας.
σπουδαιότερος welterweight kickboxer στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Μέρος του K1 τα τελευταία τρία χρόνια. Δοξάστηκε το 2009 με το τρομερό νοκάουτ απέναντι στον Ναγκασίμα. Και με αριστερά, τρομερά και πόδια και χέρια, θα μου επιτρέψει Χρήστο. Όλα τα νοκάουτ έχουν έρθει από αριστερό χέρι και πόδι. Άρα ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή πρέπει να δώσει ο Μιχάλης στη δεξιά του πλευρά και στη δεξιά του άμυνα. Ψηλά λοιπόν πάντα το δεξί χέρι για να βγάλει τις άμυνες, τις απαραίτητες και τα κατάλληλα blocks. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλωστή φορά που ο Μιχάλης Ζαμπίδης παίζει με ψηλότερο αντίπαλο, αρκετά ψηλότερο, με μαύρα ρούχα τα Ringels στο main event, για να δείξουν και την διαφορά. Και όλα έτοιμα για το μεγάλο παιχνίδι, τον μεγάλο τελικό, το main event για τη χρυσή ζώνη του θεσμού. Πρώτος γύρος. Δεξί κροσέ κατευθείαν από τον Μιχάλη που αρχίζει γόνατο η απάντηση από τον Σου Γιάνγκ και άμεσα η αντίδραση με αριστερό δεξί από τον Μιχάλη. Ωραίες άμυνες μέχρι στιγμής από τον Ζαμπίδη και άμεσα αντιδράσεις. Low kick εσωτερικό, high round kick από τον Σου Γιάνγκ, πάνω όμως στην δεξιά άμυνα του Μιχάλη Ζαμπίδη. Αριστερό κροσέ και κατέβασμα με αριστερό uppercut και κατευθείαν αριστερό στροφή κίνηση. Αριστερό δεξί έξω από πάλι από το οπτικό πεδίο του Σου Γιάνγκ. Σου Γιάνγκ προσπαθεί να φτιάξει την απόσταση. Γόνατο προσπάθησε εκεί πέρα να περάσει ο Γιάνγκ γιατί αυτό είναι το μεγάλο του όπλο. Πολύ καλά τα ανακλαστικά και καλή άμυνα από τον Πολύ Μιχάλη. Καλό βήμα πίσω από τον Μιχάλη. Μέχρι στιγμής δείχνει να τα βλέπει όλα. Αρχίζει τώρα και βγάζει το αριστερό του uppercut για να χαλαρώσει την άμυνα του πάλου και έπειτα να σηκώσει ένα δεξί κροσέ, πράγμα που συνηθίζει ο Μιχάλης. Οι οδηγίες που δίνονται στο Μιχάλη Ζαμπίδη από τον Γιώργο Μάλιο σε ένα πολύ ωραίο σερί τώρα με ταυτόχρονη αριστερόστροφη κίνηση. Ξεκίνησε με ένα κορακόρ και κατέληξε πάλι με ένα αριστερό uppercut. Και σημάδι στο σηκώτη άκουσα. Ακριβώς. Από τον προπονητή του Μιχάλη Ζαμπίδη Γιώργο Μάλιο. Δεξί high round kick από τον Μιχάλη. Ένα χτύπημα ουσιαστικά κάτω από τη ζώνη σε σημείο που δεν επιτρέπεται και είδαμε ότι ο Κινέζος, παρόλο ότι ο Μιχάλης έδειξε ότι εκεί είναι χτύπημα που δεν επιτρέπεται, δεν σταμάτησε. Μακάρι αυτό να μην χαλάσει το παιχνίδι. Όχι η κατάλληλη αντίδραση από τον Κινέζο, ο οποίος θα έπρεπε να σεβαστεί ότι εκείνη τη στιγμή είχε δώσει χτύπημα σε ζώνη και σε σημείο που δεν επιτρέπεται. Εμφανές ήταν νομίζω, άλλωστε δεν το συζητάμε. Ο Μιχάλης είχε την αντίδραση που έπρεπε να έχει και τώρα πηγαίνει στη γωνία του. Μακάρι να μην χαλάσει αυτό το παιχνίδι του. Ζητάει συνδυασμό χτυπημάτων ο Γιώργος Ομάλιος. Για να αρχίσει να προβληματίζει τον Σου Γιάνγκ, η απάντηση άμεση από τον Κινέζο πρωταθλητή. Δεξιά γκάρτα από τον Σου Γιάνγκ και το σερί τώρα από τον Μιχάλη, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει οι γωνίες και να τον εβάλει στη γωνία. Front kick από τον Σου Γιάνγκ. Μέτρημα για ποιο λόγο? Όχι, αυτή τη στιγμή έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Όχι, όχι, αυτό είναι ένα μέτρημα που θα κοστίσει το γύρο στο Μιχάλη, έτσι. Μη ορθολογική απόφαση. Στερεί ένα γύρο στον Ζαμπίδη. Λογικές διαμαρτυρίες, δεν το λέμε λόγω Ζαμπίδη, είναι λογικό, δεν είναι μέτρημα αυτό. Ήταν ένα γλίστριμα του Ζαμπίδη και κατευθείαν έτρεξε να τον μετρήσει. Πολύ καλές οι άμυνες και αντιδράσεις του Μιχάλη Ζαμπίδη στα γόνατα
Θεωρώ ότι δούλεψε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Εδώ το χαμηλό χτύπημα που δέχτηκε. Ακριβώς. Το οποίο επηρεάζει. Σε σημείο που δεν επιτρέπεται. Και το σερί. Εδώ είδαμε το γλίστριμα. Ύστερα από το αριστερό high round πάνω στον μπλοκ του Μιχάλη. Υπήρχε και από... ο διαιτητής έτρεξε να μετρήσει. Αυτός ο γύρος... Ατυχής απόφαση του διαιτητή. Και αυτός ο γύρος δεν είναι απλά ατυχής. Είναι ότι αυτός ο γύρος, δεν το λέμε επειδή είναι ο Ζαπίδης, αυτός ο γύρος χάνεται στα σημεία. Ακριβώς. Λόγω αυτού του μετρήματος. Όχι, μα του στερεί το γύρο, το έτσι. Είπαμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται για τέτοιο επίπεδο αγώνων και για τέτοιο, για, ουσιαστικά για το, τι είναι το main event. Χρησιμοποιώντας τα πόδια του λοιπόν ο Κινέζος περισσότερο στον πρώτο γύρο, κρατώντας την απόσταση αρκετά. Ο Μιχάλης χρειάζεται, όπως λέει ο προπονητής του, περισσότερα χτυπήματα ή συνδυασμό χτυπημάτων και κυρίως με βάση το σώμα. Και να δουλέψει πιο πολύ χέρια αυτή τη στιγμή χρειάζεται ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Ο Σου Γιάνγκ μέχρι στιγμής επιβεβαιώνει ότι είναι ο κορυφαίος Κινέζος αθλητής στο kickboxing. Δεύτερος γύρος. Ουσιαστικά την ώρα που είχε γλιστρήσει πάλι ο Μιχάλης δέχτηκε ένα αγώνατο και τον μετράει. Γιατί δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι τελείως διαφορετική απόφαση. Είναι γλίστριμα και είναι χτυμάτο αν είναι κάτω. Ένα δάκτυ γλυμμένα στα πόδια, θέλει προσοχή εδώ. Ο Σου Γιάνγκ χτυπάει πάρα πολύ δυνατά low, πολύ δυνατά round kicks. Ο Μιχάλης θα πρέπει να κλείσει τις γωνίες του και να πάει για κόντρες με το δεξί ή το αριστερό του κροσέ. Αριστερό δεξί για τώρα δεξιά, κόντρα που προσπαθεί να περάσει πάνω από την κάρτα ο Μιχάλης. Πέρασε το δεξί κροσέ. Πολύ καλό high round kick δεξιά από τον Μιχάλη. Πέρασε και αυτό στο σαγόνι του Σου Γιάνγκ. Δεν το περίμενε ο Κινέζος αυτό. Η αντίδραση από τον Κινέζο με τα πολύ δυνατά low που τα περνάει εσωτερικά στο αριστερό πόδι του Ζαμπίδη. Βλέπουμε ότι σημαδεύει εκεί. Ισορροπεί ο Μιχάλης στον αγώνα. Αυτή είναι η σωστή στρατηγική. Γόνατο από το Σου Γιάνγκ, πάνω όμως στην άμυνα του Μιχάλη. Εξαιρετικός αγώνας μέχρι στιγμής. Είδαμε τώρα το δεξί κροσέ, πέρασε. Τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Μιχάλης σερί. Αρχίζει και κλείνει τις γωνίες ο Μιχάλης. Και βέβαια αρχίζει ο Κινέζος και προβληματίζεται. Τώρα πρέπει να περάσει πολύ ωραίο διπλό αριστερό αγκιστρωτό χτύπημα από τον Μιχάλη και βλέπουμε ότι ο Κινέζος αρχίζει και ρίχνει τα χέρια του. Αλαζονία. Δεν ξέρω αν είναι αλαζονία ή αν αρχίζει και κουραστεί, αν έχει σφίξει. Πολύ ωραίο. Δεξί και έπειτα ένα σερί με δεξί αριστερό uppercut. Κλείνει και άλλο την απόσταση ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Είναι αλαζονία, Χριστό. Ο κοινός έχει κατεβάσει τα χέρια. Πρέπει να το πληρώσει αυτό. Θα του στοιχήσει. Ανά 10 δευτερόλεπτα και τον γύρο. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Και στο τρίτο γύρο, πραγματικά, ο Μιχάλης θα πρέπει να κυνηγήσει και knockdown και με ακόμα καλύτερα ένα knockout. Χρήστο, θέλω να δω στο replay του δεύτερου γύρου για αυτό το μέτρημα στο ξεκίνημα. Είναι πάλι λάθος το μέτρημα, Πέτρο. Είναι πάλι λάθος το μέτρημα. Για να δούμε. Γλιστράει. Όχι, όχι. Και κλωτσιά. Δηλαδή, και κλωτσιά, δηλαδή είναι... Είναι αστεία η διαιτητική απόφαση. Δεν είναι πατριωτικά τα συναισθήματά μας για αυτό που περιγράφουμε. Απλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν επιτρέπεται. Είναι γλίστριμα και αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούσε επικινδύνος ο Κινέζος
Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά δεξί κροσέ που περνάει και κανένα πρόβλημα για τον διαιτητή. Συνεχίζει. Δεν θα έπρεπε να έχει μετρήσει με αυτά τα δεδομένα. Και πεθμένο κάτω, θρύσκο ο Μιχάλη. Πεθμένο κάτω, μπορούσε να φάει το χτύπημα αυτό. Εννοείται. Αντικανονικό χτύπημα. Είναι δυσκαλυφιέ αυτό που κάνει. Είναι δυσκαλυφιέ. Είναι ουσιαστικά να το πετάξει εκτό αγώνα τον Κινέζο. Για να δούμε. Ο Μιχάλη πρέπει να δώσει τον υπέρτατο τρίτο γύρο. Γιατί με δύο διαιτητικά λάθη και στον πρώτο και στο δεύτερο ουσιαστικά είναι πίσω στα σημεία. Αν δεν υπήρχαν αυτά δύο μετρήματα, ήταν μπροστά. Κυρίως στο δεύτερο γύρο. Κυρίως στο δεύτερο γύρο που έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Έτσι. Γιατί ο πρώτο γύρο ήταν πιο μετρημένος και ο Κινέζος είχε πάρα πολύ καλές στιγμές. Στο δεύτερο γύρο, ο Μιχάλης, ειδικά από το πρώτο λεπτό και μετά. Από τη στιγμή που κλείσε την απόσταση, το παιχνίδι ήταν δικό του. Για να δούμε τρίτο γύρο. Κυνηγάει τώρα τον κροσέ, το σερί. Τον έχει γωνία, τον έχει αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να του χαλαρώσει και να ρίξει τα χέρια του ο Σουγιάν και να ανεβάσει ένα κροσέ. Αυτή είναι η στρατηγική του Μιχάλη Ζαμπή, ύστερα από τις οδηγίες του Γιώργου Μάλιου. Ίσως πάει για το να απόφασε τα σημεία ο Κινέζος, δεν ξέρω. Θα το κυνηγήσει ο Μιχάλης μέχρι τέλους. Τον αγκαλιάζει ο Κινέζος, ξέρει τώρα θέλει να πάρει ανάσες, κερδίζει δευτερόλεπτα. Κυνηγητό θα δούμε τώρα, κυνηγητό. Μιχάλης Ζαμπίδης, βλέπουμε ότι μπλοκάρει πολύ καλά, περνάει δεξί και αριστερό κροσέ πάνω από την άμυνα του Σουγιάνγκ συνήθως. Σουγιάνγκ, ναι, προσπαθεί με front kick να κρατήσει απόσταση στο Μιχάλη. Απόσταση. Κατευθείαν ο Κινέζος αγκαλιάζει τον Μιχάλη. Δεν πάντα βλέπω αυτό. Η αλαζονία του Κινέζου με κάτω τα χέρια πρέπει να τιμωρηθεί. Κλέβει έτσι χρόνο. Πολύ ωραίο μπλοκ από τον Μιχάλη Ζαμπίδη πάνω στο γόνατο του Σουγιάνγκ. Πολύ επικίνδυνος ο Κινέζος. Γιατί stop, δεν μπορώ να καταλάβω. Να προλάβει να απομακρυνθεί ο Κινέζος γι' αυτό. Τώρα πρέπει. Ωραίο μπλοκ πάλι, ωραία μια από τον Μιχάλη. Του δίνει συνέχεια ανάσες ο διαιτητής του Σουγιάνγκ. Τον έχει τη γωνία τώρα. Αλλά τα αρχίζει τώρα και περνάει τα χτυπήματα τα πολύ δυνατά ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί χαλές είναι για το ρυθμό ο διαιτητής. Εγώ μπορώ. Σπάνια να δούμε διαιτησία τόσο κακή σε αυτό το επίπεδο. Χρήστο τώρα πρέπει, τελευταία δευτερόλεπτα, τώρα πρέπει να μπει ο Μιχάλης. Και κατευθείαν, εντάξει αυτό τώρα. Πάει για τα σημεία, πάει για την απόφαση. Πάει για τα σημεία, εννοείται. Του το έχει επιτρέψει, το έχουν επιτρέψει τα δύο μετρήματα. Για να δούμε. Ίσως δεν το επιτρέψει ο Μιχάλης αν το ρίξει κάτω. Το μόνο σίγουρο. Για να δούμε. Σερί τώρα ναι. Το Μιχάλη με αριστερό δεξί. Κυνηγάει και δεξί high round kick φεύγοντας ο Κινέζος. 5 δεύτερα ακόμα. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Με ένα ανελέητο κυνηγητό στο τρίτο γύρο από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Και πάρα πολλά κροσέ, πάρα πολλά uppercuts. Τα highlights αυτό μαρτυρούν. Όλη ουσιαστικά η δουλειά στο τρίτο γύρο έγινε από τον Μιχάλη Ζαμπίδη. Κάποια γόνατα του Κινέζου, το χαρακτηριστικό του. Άλλωστε. Είπαμε, είναι επικίνδυνος παίχτης. Αλλά το μάτι δεν είναι ότι κρίνεται τελικά στα καθαρά σημεία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι αν το βάζαμε στα καθαρά σημεία, ο Μιχάλης θα πάρει το δεύτερο και το τρίτο γύρο. Οπωσδήποτε. Αλλά όταν υπάρχουν τα μετρήματα των διαιτητών, που εδώ αποδεικνύεται ότι τα μετρήματα δεν έπρεπε να δοθούν ως μετρήματα. Και θα επαναλάβουμε, δεν είναι θέμα πατριωτικό, για να σας το πούμε. Το είδατε και με τα μάτια σας. Δύο γλιστρήματα τα οποία μετρήθηκαν στο Μιχάλη Ζαμπίδη. Νομίζω το πρώτο ήταν και αστείο κιόλας. Καλά και τα δύο αστεία. Και τα δύο, το πρώτο ειδικά. Μα και τα δύο γλιστρήματα είναι.
Και το δεύτερο, ουσιαστικά μπορεί δεν είχε με μια αντικειμενική διαιτησία να βγάλει τη σκαλιφιά Σου Γιάνγκ. Γιατί κλωτσάει την ώρα που ο Μιχάλης είναι κάτω από το γλίστριμα. Δεν θα πάω στο άκρο γιατί στην Κίνα δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό. Okay. Αναμφισβήτητα. Είπαμε μια αντικειμενική διαιτησία σε μια αντικειμενική διοργάνωση. Έτσι. Όσον αφορά τα μετρήματα. Γιατί σε αυτό το επίπεδο απαγορεύονται οι διαιτησίες να έχουν αυτή την μορφή. Η τελική απόφαση των διαιτητών, των κριτών. Για να δούμε λοιπόν. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Ενώ ανακοινώνονται οι αποφάσεις όλων των κριτών. Ακριβώς. Και διοικητής είναι ο Τσου Γιάν σε ένα ματ. Να μας επιτρέψετε και δεν είναι για λόγους πατριωτισμού. Εάν δεν ήταν οι δύο κατάφορα άδικες αποφάσεις του διαιτητή να μετρήσει τον Μιχάλη Τσαμπίδη στον πρώτο γύρο και στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, είναι ένα ματ που αν μη τι άλλο στα σημεία πήγαινε στο Μιχάλη. Διότι είχε ένα υπέροχο τρίτο γύρο, δεν το συζητάμε. Ένα δεύτερο γύρο, ο οποίος ήταν δικός του ξεκάθαρα και πραγματικά ένας πολύ καλός Κινέζος που στον πρώτο γύρο είχε επιβάλει έναν δικό του, το πούμε, ρυθμό. Αλλά τα μετρήματα κάναν τη διαφορά. Ο Κινέζος πραγματικά είναι ένας σπουδαίος αθλητής. Αυτή τη στιγμή όμως έχει χάσει σύμφωνα με τα σημεία που έχει πάει ο αγώνας και στους τρεις γύρους. Σε καμία περίπτωση και τα δύο μετρήματα δεν ισχύουν γιατί είναι γλιστρήματα. Από εκεί και πέρα, αγώνας που γίνεται μέσα στην Κίνα με το μεγάλο αστέρι του, είναι δύσκολο να τον κερδίσει αν δεν το πας κάτω. Που βέβαια στο τρίτο γύρο που είχε τη δυνατότητα ο Μιχάλης δεν το επέτρεψε ο διαιτητής. Γιατί ήταν ότι συνέχεια έκοβε το ρυθμό. Συνέχεια μπαίνει στη μέση, συνέχεια έδινε. Εγώ θα πω ότι αυτό, η διακοπή του αγώνα ή οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στον χώρο και τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά τα μετρήματα, σε όποια χώρα και να ήταν, δεν έπρεπε. Ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να είναι συνέχεια break. Σε ένα γύρο που ένας κυνηγάει και ο άλλος αγκαλιάζει. Όχι, όταν είναι ένας Κινέζος και παίζει στην Κίνα. Το ζητούμενο είναι, γιατί και ο Μιχάλης έχει δώσει αγώνες στην Ελλάδα και ποτέ ο διαιτητής δεν έφτασε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, από τον Χρήστο Γάτση και τον Πέτρο Πολυχρονίδη, γεια σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Για την 1η του Φλεβάριου, ο Αντένα θα είναι και στη μεγάλη μάχη του Μιχάλη Ζαμπίδη για τη ζώνη W5 στην Ρωσία με αντίπαλο τον Μπατού Χασίκοφ και οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Να είστε καλά.